Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η συνέχεια των παρεμβάσεων όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και της Νέα Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, που διαμορφώνει τους Δήμους και Περιφέρειες σε ακόμα πιο εχθρικούς μηχανισμούς απέναντι στα λαϊκά συμφέροντα. Δεν είναι τυχαία η πλήρης ταύτιση αυτών των δυνάμεων στην τοπική διοίκηση και επιβεβαιώνεται εξάλλου και από τα λυσβερήσια της αλληλοστηρίξης μπροστά στις εκλογές. Σας ενώνει η ίδια στρατηγική, η διασφάλιση των κερδών των λίγων και όχι οι ανάγκες των πολλών. Προτεραιότητά σας, η επιχειρηματικότητα και εδώ προχωρεί, προχωράτε ενιαία. Με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου υποβαθμίζεται παραπέρα ο ρόλος των Δημοτικών συμβουλίου. Ενισχύει τη λεγόμενη κυβερνησιμότητα των Δήμων και Περιφερειών. Ισχυροποιούνται περαιτέρω οι δημοτικέ και περιφερειακέ αρχέ. Αλλιώνεται περαιτέρω η επιλογή του λαού. Δεν είναι η ώρα, βέβαια, να αναλύσουμε πώ διαμορφώνεται αυτή. Κατασκευάζουν σε ακόμα πιο πλαστή πλειοψηφία για παντοδύναμη δημοτική και περιφερειακή αρχή που θα υλοποιεί απρόσκοπτα του κυβερνητικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού. Σχεδιασμοί που δεν έχουν καμιά σχέση με έργα και υποδομές που έχει ανάγκη ο λαός για να μην κινδυνεύει ο ίδιος και το βιός του από πλημμύρε, φωτιές και σεισμούς. Λέμε αλλιώνεται περαιτέρω γιατί εκτός του εκλογικού νόμου που ανακηρύσει παντοδύναμη τη Δημοτική Αρχή με 43% μειοψηφία δηλαδή στον λαό θεσπίζει το υπερόργανο, τη Δημοτική Επιτροπή, με κρίσιμες αρμοδιότητες, τις οποίες αφαιρεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο έχει τα τρία πέμπτα η παράταξη του Δημάρχου. Ούτε αυτού δεν εμπιστεύεστε. Δημιουργούνται δημοτικέ και περιφερειακέ επιτροπέ που διαδέχονται όλε τι αρμοδιότητε τη Οικονομική Επιτροπή και την ποιότητα ζωή και προβλέπει και άλλε όπω η επιβολή ετοιμάτων πρόσληψης, η τροποποίηση των συμβάσεων, η έγκριση κάθε είδου προγραμματική σύμβαση, η διαγραφή χρεών και η απαλλαγή προ η επιστροφή αχρεωσίτου κατά των ποσών, η σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων, οι δωρεέ εξοπλισμού σε άλλου Δήμου. Μονιμοποιούνται λοιπόν ω υπερόργανα με απόλυτη πλειοψηφία τη παράταξη, αντίστοιχα του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη, αφού από τι δημοτικέ παρατάξει τη μειοψηφία εκλέγονται ένα μέλο στι πενταμελεί επιτροπέ, δύο μέλη στι εφταμελεί και τρία μέλη στι ανιαμελεί επιτροπέ και τέσσερα στι εντεκαμελεί. Η Δημαρχιακή και η Περιφερειακή Επιτροπή θα αποφασίζει για κρίσιμα ζητήματα σε πολύ στενότερο και απόλυτα ελεγχόμενο από άποψη συσχετισμού περιβάλλοντος. Υποβαθμίζεται με το νομοσχέδιο η ζωντανή λειτουργία των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων. Ενισχύονται οι συνεδριάσεις με τη διασκέψη που δεν μπορεί να υποκαταστήσουν την ουσιαστική συζήτηση με τη φυσική παρουσία. Από μία φορά το μήνα που προβλέπονταν συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ή με μεικτό τρόπο, τώρα προβλέπεται μία φορά το μήνα διαζώσης συνεδρίας. Περιορίζεται η με μεικτο τροπο τωρα προβλεπεται μια φορα το μηνα διαζωσεις συνεδριες περιοριζεται η δυνατοτητα στις παρατάξεις να φέρουν θέματα και ψηφίσματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Μόνο ένα θέμα και αυτό αν το δεχτεί η πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου εισάγεται η ρύθμιση για ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, μία για κάθε δίμηνο, με την οποία επιχειρείται να δικαιολογηθεί ο περιορισμός εισαγωγής θεμάτων εκτός ημερήσιας στις συνεδριάσεις του Δημοτικού, του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέτει, και, θέτει κατά τη, κατά, και κατά την ειδική συνεδρίαση τον περιορισμό των 10 θεμάτων συζήτηση χωρί να διασφαλίζει την εισαγωγή αριθμού θεμάτων από τι μειοψηφίε. Μπορεί δηλαδή τα δέκα θέματα να τα καλύψουν, για παράδειγμα, οι σύμβουλοι τη πλειοψηφία. Προβλέπει η ρύθμιση που για επίγοντα θέματα λαμβάνεται απόφαση διαπεριφορά πρακτική που χρησιμοποιείται και για κρίσιμα ακόμα ζητήματα. Και εκφράζουμε βέβαια την αντίθεσή μας με το επιχείρημα της οικονομίας κλίμακας καταργείται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της κοινοφελής επιχειρήσεις των Δήμων καθώς και τις σχολικές επιτροπές. Μεταφέρεται τις αρμοδιότητές του στο Δήμο. Ταυτόχρονα ενισχύεται βέβαια τους αναπτυξιακού οργανισμούς και τις ανώνυμες εταιρείες, ώστε να ενισχύεται η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, η παραπέρα εμπορευματοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών ε, των Δήμων. Η απόφαση αυτή της κατάργησης των νομικών προσώπων δεν συνδέεται με την ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών προς τους δημότες, αλλά με τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους, την ενσωμάτωση των εργαζομένων και κατανομή ανάλογα των αναγκών των Δήμων, αφού δεν προβλέπεται ότι θα ασκούν τα ίδια δικαιώματα. Καθήκοντα. Οι συνέπειε είναι αρνητικέ. Στην καλύτερη περίπτωση θα υπάρξει πλήρης υποβάθμιση πολιτιστικών αθητικών δραστηριοτήτων, αν όχι η παντελή κατάργηση. Όπω προκύπτει, οδηγούνται σε ανάθεση αυτών των οργανωτικών ζητημάτων σε μάνατζερ με κατάργηση της δωρεάν πρόσβαση στον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά. Για την καλλιτεχνική παιδεία, πουθενά δεν διασφαλίζει τη λειτουργία δομών όπω δημοτικό οδείο, δημοτική μουσική, δικαστικό <coughs> εργαστήριο, δεν αναφέρονται ότι αυτέ θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Είπαμε και χθε στην Επιτροπή, καταθέτουμε και τώρα, υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση εργαζομένων στα δημοτικά οδία που την καταθέτουμε εδώ για τα πρακτικά. Οι κοινοφελεί μεταφέρονται αυτό δίκαιο, όπω λέει το νομοσχέδιο, όμω όχι και το προσωπικό. <κυρίζει> Γιατί η κατανομή θα γίνει με απόφαση του γραμματέα τη οικία αποκεντρωμένη διοίκηση. Επειδή πολλέ από τι ανάγκε σε προσωπικό εξυπηρετούνται με συμβάσει έργου που ανανεώνονται διαρκώ για πολλά χρόνια και κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά του μόλι ολοκληρωθεί η τρέχουσα σύμβασή του. Όλοι οι μακροχρόνια συνεργαζόμενοι εξωτερικοί συνεργάτε πλην των νομικών συμβούλων ξαφνικά τελειώνουν στι 31 Δοδεκάτου του 2023. Δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για μισθώσει και ακίνητα που διαχειρίζονται αυτοί οι οργανισμοί. Σημειώνουμε επίσης ότι δεν προβλέπονται συνολικά μέτρα, όπως η αναγκαία χρηματοδότηση, η οποία έχει συρρικνωθεί, στερώντας πόρους που, από τους Δήμους που θα έπρεπε να πάνε σε αναγκαία έργα. Βεβαίω, κι αν πάρουμε υπόψη τις αρμοδιότητες που έχουμε μεταφερθεί χωρίς πόρους, τότε η οικονομική κατάσταση είναι ασφυκτική. Επίσης, δεν προβλέπεται η επαρκή στελέχωση, με το κατάλληλο προσωπικό και υπηρεσίε προ του δημότε. Είμαστε λοιπόν ενάντια στην κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Στηρίζουμε το αίτημα τη εκπαιδευτική κοινότητα για συγκρότηση επιτροπών παρακολούθηση, χρηματοδότηση των σχολείων και των κατευθύνσεων, με συμμετοχή τη αντιπολίτευση και των φορέων τη εκπαιδευτική κοινότητα, των εκπαιδευτικών και των γονέων. Κάτι που δεν διασφαλίζεται με το άρθρο 30, <κυρίζει> <κυρίζει> που προβλέπει τη σύσταση των επιτροπών. Αυτό που έχει προτεραιότητα είναι η αύξηση της χρηματοδότησης για τις ανάγκες των σχολείων, κόντα σε μια πολιτική που σταθερά μειώνει τις δαπάνες και η μείωση έχει φτάσει στο 40%. Προβλέπεται επίσης στο νομοσχέδιο η δημιουργία κόμβου παρακολούθησης για τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων πολιτικών για την τοπική διοίκηση, καθώς και την παρακολούθηση εξολόγηση των επιδόσεων των ΟΤΑ ή αξιολόγηση των επιδόσεων θα γίνεται με βάση την πολιτική του κόστου ωφέλου. Αυτή δεν επιτρέπει ακριβώ αυτή η πολιτική να γίνονται τα αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά έργα, η αντισυσμική θωράκιση, με τα τραγικά αποτελέσματα που ζει ο λαό μα στη Θεσσαλία, στον Εύρο, στη Ρόδο και όχι μόνο. <κυρίζει> Στόχο των στοχευμένων πολιτικών και τη παρακολούθηση τη αξιολόγηση είναι ο πιο σφιχτός αναγκαλισμό στις κεντρικές ανταλλαϊκές πολιτικές και η διαμόρφωση καλύτερου φιλικού επενδυτικού κλίματο και στους Δήμους και στις περιφέρειες. Γι' αυτό και έχετε θεσμοθετήσει του αναπτυσιακούς οργανισμούς για να στηρίξουν ακριβώς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αυτές τις πολιτικές και αυτές τις ανάγκες των επιχειρηματικών σχεδιασμών. Στις επιδόσεις θα αξιολογείται και η επέλαση των επιχειρηματιών στο φυσικό περιβάλλον στα δάση και ιδιαίτερα μετά από μεγάλες καταστροφές. <κυρίζω> <κυρίζω> Όπως στην Εύβοια με το σχέδιο Μπένου, αλλά και στον Εύρο, που ενώ ακόμη καπνίζει, δόθηκε άδεια από την αποκεντρωμένη διοίκηση για ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που σταμάτησε μετά την αντίδραση του λαού. <σχέση> Η αξιολόγηση των επιδόσεων αφορά και τη διαχείριση και αξιοποίηση των απορριμμάτων από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, την παραχώρηση τη δημόσια γη, των ακτών, των δασών για επιχειρηματική δράση. <coughs> Αφορά την ανταποδοτική διαχείριση των αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται στου τομεί τη παιδεία, τη υγεία, τη πρόνοια, που ο λαό θα να ξαναπληρώνει για ακόμη πιο υποδιέστερες υπηρεσίε. Αφορά τη γενίκευση τη ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών των Δήμων. Οι ελλείψει εργαζόμενου είναι μεγάλε στου Δήμου και δεν μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες που έπρεπε να προσφέρουν στο λαό. Οι ανάγκες καλύπτονται με διάφορα προγράμματα του ΑΕΔ που έχουν ημερομηνία λήξης, ανακυκλώνουν τους ανέργους. Τώρα, με το νέο νόμο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, θα απασχολούνται και εργαζόμενοι έως και 74 ετών. Είναι ντροπή αυτό. Ντροπή. Πάνω σε αυτά θα γίνονται λοιπόν οι αξιολογήσει και η επίδοση των μέτρων και των πολιτικών των ΟΤΑ. Η διάταξη που αφορά τα απόβλητα που, προ, που προκαλούνται από φυσικέ ή τεχνολογικέ καταστροφέ ευρεία κλίμακα, των οποίων η περισυλλογή υπάγεται στην αρμοδιότητα τη υπηρεσία καθαριότητα των Δήμων, τέτοια βέβαια δεν υφίσταται, κύριε Υπουργέ. <coughs> Διαφωνούμε με αυτή. Το βασικό είναι ότι δεν διευκρινίζεται πώ εμπλέκεται η υπηρεσία περισυλλογή των απορριμμάτων ενό Δήμου. Με τα απόβλητα που δημιουργούνται από καταστροφικέ πηγαγιέ αλλά και από καταστροφικέ πλημμύρε. Φορτώνεται στου Δήμου το κόστο και την ευθύνη για ένα αντικείμενο που ανήκει στι αρμοδιότητε του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείριση Κρίσεων και Αντιμετώπιση Κινδύνων. Σύμφωνα με το νόμο 46-62 του 2020, το άρθρο 4, που λέει «Δράσεις Εθνικού Μηχανισμού στη Λειτουργική Βάση, υπάρχει μεταξύ των άλλων και η βραχή αποκατάσταση που περιλαμβάνει τη συντονισμένη εφαρμογή μέτρων και δράσεων για την άμεση ανακούβηση των πληγέντων, τι επίγουσε τεχνικέ παρεμβάσει για τον περιορισμό των επιπτώσεων των καταστροφών, την ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού καταγραφή ζημιών κτλ. Η τροπολογία που φέρατε, κύριε Υπουργέ, δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα <κυρίζει> <κυρίζει> με βάση αυτόν τον νόμο του 20 και μεταφέρει αρμοδιότητες στους Δήμους. Το άρθρο 42. Η προωθούμενη αλλαγή στην υποβολή του επιχειρησιακού προγράμματο ο Δήμου για τα αδέσποτα δεν αλλάζει σε τίποτα στην ουσία το νόμο 430 του νόμου 4830 του 2021, που φορτώνει την αρμοδιότητα διαχείριση των αδέσποτων στου Δήμου χωρί την εξασφάλιση τη απαιτούμενη χρηματοδότηση. Με βάση τα επιχειρησιακά προγράμματα που συντάσσουν οι Δήμοι, μπορούν να αναθέτουν τη διαχείριση ή μέρο αυτή είτε σε θελοντικέ ομάδε είτε σε ιδιώτε. Έχουμε διαφωνήσει και διαφωνούμε και με το άρθρο 42. Δεν συμφωνούμε με τις συνεχείς παρατάσεις που δίνονται σε αποφάσεις φράγης καταφυγίων. Το θεωρούμε επικίνδυνο για την υγεία των ζώων, αλλά και για τη δημόσια υγεία. Στηρίζουμε τη θέση της Ομοσπονδίας Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας για απόσταση του άρθρου 45. Ως ΚΚΕ κρίνουμε συνολικά το πρωτινόμενο νομοσχέδιο... Με βάση τα κύρια ζητήματα που αφορούν τους ΟΤΑ και τους οργανισμούς, από τη σκοπιά της εξυπηρέτησης των λαϊκών αναγκών. Αυτά είναι η χρηματοδότηση που είπαμε αρκετά, η υποσταλέχωση, που είναι βαρύδια στο να δίνονται αδάπανα υπηρεσίες στο λαό. Οι αντίστοιχε υπηρεσίες, πολιτισμός, αθλητισμός, κοινωνική πολιτική και άλλα, θα επιδεινωθούν ακόμα περισσότερο, γι' αυτό και εκφράζουμε την πλήρη διαφωνία μας. Απέναντι σε μια τοπική διοίκηση που από τη φύση τη λειτουργεί ω μηχανισμό προώθηση τη αντιλαϊκή πολιτική για την προσέγγιση επενδύσεων, που λειτουργεί ω φοροποιητικό οργανισμό με ακρογωνιαίο λίθο την ανταποδοτικότητα, τις ιδιωτικοποίηση και άλλε αξιώσει του κεφαλαίου, ο εργαζόμενο λαό έχει ανάγκη από εκλεγμένου στην τοπική διοίκηση που θα αμφισβητούν την καρδιά αυτή της στρατηγική, γιατί αλλιώς θα δέχονται τι συνέπειε τη όπως μέχρι σήμερα. Στις εκλογές την Κυριακή, ο λαός χρειάζεται να μειώσει, να απετσοκόψει τις δυνάμεις που υπηρετούν τους λίγους, με κριτήριο της ανάγκης των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων, να κάνει τη διαφορά, να δώσει δύναμη στη δύναμή του, να ψηφίσει την Κυριακή, τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ της λαϊκής εισπύρωσης σε δήμους και περιφέρειες σε όλη τη χώρα. Τέλος, κύριε Υπουργέ, καταθέτουμε μία, ε, ένα σημείωμα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Ερετών Περιφέρειας Ελλάδας, που φαντάζομαι το έχετε πάρει κι εσείς, που ζητούν να, για ζητήματα ασφαλείας οι οι εργαζόμενοι των περιφερειών να είναι και αυτή στη διαδικασία μετάδοσης και διασταύρωσης των στοιχείων των αποτελεσμάτων των εκλογών. Το καταθέτουμε για τα πρακτικά.